Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι μαζί μας ο επανεκλεγέντας ευρωβουλευτής, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Τα πήγατε πολύ καλά και σε σταυρούς και σε αποδοχή από τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τα συναισθήματα σας. Αισθάνομαι ικανοποιημένος, γιατί και ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε μια σημαντική αύξηση. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι και εγώ μια ικανοποίηση και μάλιστα όπως τόνισα και στο φιλμάκι που έχουμε δει, έχω την αίσθηση ότι πέραν από τις χιλιάδες των παραδοσιακών ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος υπήρξαν και εκείνοι και το αναγνωρίζω, το έχω επίγνωση και θα το διαχειριστώ με σοφροσύνη ότι κάποιοι σε αυτές τις ευρωεκλογές ιδιαίτερα μας αντιμετωπίζουν όχι ως στενά κομματικούς αξιωματούχους, αλλά ως εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας και έτσι έκαναν το βήμα από άλλους χώρους να με ψηφίσουν. Ναι. Η ομάδα των 6 ανανεώνεται κατά το ίμιση, κατά 50%, τρία νέα πρόσωπα. Υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά αυτή την φορά, ότι θα έχετε στην ομάδα των 6 ευρωβουλευτών ακόμη έναν ακαδημαϊκό, τον πολύ κύριο Νιαζίκη Ζιλγκιουρέκ. Ναι, τον οποίο γνωρίζω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν πολλά χρόνια. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί σας έβλεπα και σε ένα πάνελ δεν τοποθετηθήκατε αρνητικά στο ενδεχόμενο να είχαμε την εκλογή ενός Τουρκοκυπρίου και το σημείωσα θετικά. Θέλω να σας το πω αυτό. Πολύ καλά. Θα σας εξηγήσω. Θα αξιολογηθεί και η σχέση μου μαζί με τον Νιαζίτο Χιζιλιουρέκ αλλά και τον οποιοδήποτε άλλο ευρωβουλευτή θα αξιολογηθεί μέσα από τις πολιτικές μας θέσεις. Ναι. Άλλωστε η αποστολή μας είναι η αποστολή μας από το λαό της Κύπρου είναι να υπηρετήσουμε την κοινωνία από την οποία προερχόμαστε. Και όπως σωστά τόνισε και ο ίδιος, είμαστε στην βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε εκπρόσωποι όλων των Ευρωπαίων πολιτών προερχόμενοι από την Κύπρο. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και κάτι θετικό σε σχέση με την εκλογή του, υπό την εξής έννοια. Ότι φυσικά και συνεχίζω να διαφωνώ και μάλιστα έντονα με ορισμένες από τις απόψεις του, όπως διαφωνώ με οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την καταγωγή του, ούτε με τη γλώσσα που μιλά ο άνθρωπος. Έχει να κάνει με τις πολιτικές μου απόψεις και τις πολιτικές του. Εκείνο που θεωρώ είναι θετικό είναι ότι, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, είναι πως έχουμε ένα ευρωβουλευτή, ο οποίος εκλέγεται από τον Κυπριακό λαό μέσα από τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και δίνουμε το μήνυμα πως δεν μπορεί να μας διαχωρίζει η κατοχή με βάση την εθνοτική μας καταγωγή. Οι θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού, είναι ήδη και μας συνενώνουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο, Κωνσταντίνο, που μπορούμε να κτίσουμε πάνω του και είναι δυνατό το επιχείρημα και προς τους υπόλοιπους Τουρκοκύπριους, αλλά και προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Ότι δηλαδή αυτή η κατοχή μας διαχωρίζει με βάση την εθνοτική μας καταγωγή, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία μας συνενώνει. Φυσικά, με την παρουσία του τουρκικού στρατού στο ευρωπαϊκό έδαφος της Κύπρου, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλες τις απογοητεύσεις τις οποίες είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχετε την εμπειρία της Ευρωβουλής. Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο ευρωβουλευτή, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξει? Θα σας πω κάτι το οποίο συμβουλεύω όχι μόνο νέο ευρωβουλευτή, αλλά και οποιονδήποτε αποφασίζει σε όριμη ηλικία να εμπλακεί στην πολιτική, όπως έπραξα και εγώ. Πρέπει συνειδητά να έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο σταθερών αξιών. Οι πολιτικές μας είναι αντανάκλαση αυτών των σταθερών αξιών. Το δεύτερο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα ως ευρωβουλευτής, θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο παραμέτρους. Από τη μια, ως κομματικός αξιωματούχος έχει εκλεγεί κάτω από συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, αλλά από την άλλη είναι εκπρόσωπος της κυπριακής κοινωνίας, της κυπριακής δημοκρατίας. Και για παράδειγμα, να αναφέρω κάτι το οποίο βίωσα. Επειδή, Κωνσταντίνο, ήμουνα και το μόνο μέλος το οποίο έγινα μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να λειτουργώ, ανεξαρτήτως των διαφωνιών μου με την Κυπριακή Κυβέρνηση, θα έπρεπε να λειτουργώ ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και υπήρξαν φορές που και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ανταλλάξα ή του μετέφερα πληροφορίες. Άρα είναι και χαίρομαι γιατί φαίνεται πως αυξάνεται το ποσοστό της κοινωνίας στην Κύπρο, που μας αντιμετωπίζει
με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και όχι με το στενό πλαίσιο που συνήθως έχουν οι αξιωματούχοι στην Κύπρο. Και γι' αυτό θεωρώ, τελειώνω με αυτό, ότι οι ευρωβουλευτές ιδιαίτερα θα πρέπει να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις, τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, το να μπει κάποιος στην Ευρωβουλή ή στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και να επιχειρηματολογεί με θεματολογία η οποία εντυπωσιάζει την κοινή γνώμη στην Κύπρο, μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει καμία αξία. Ναι. Πρέπει να έχει ευρωπαϊκή διάσταση η επιχειρηματολογία του για να έχει μια επίδραση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Ιάκωβε, και να πάμε στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου. Μία απορία. Τι κάνει ο Κώστας Μαυρίδης και κατάφερε να επανεκλεγεί με διαφορά 10.110 ψήφων? Τώρα, Ιάκωβε, τι να σας πω. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η πορεία σας. Βλέποντας τους αριθμούς, εδώ έχετε λάβει 21.155 ψήφους έναντι της δεύτερης και πάλι σκληρός αντίπαλος, δυνατός αντίπαλος, κυρία Θεοχάρους, 10.000 ψήφους. Παρεπιπτόντως, θέλω να ευχαριστήσω και τους άλλους 5 συνυποψήφιους μου, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη όπως θα έπρεπε και οφείλει ο καθένας να δώσει τη μάχη στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Αλλά, Ιάκωβε, θα πω κάτι που σας αφορά προσωπικά. Γνωρίζετε ότι, γιατί ερχόσασταν και είχαμε επαφές και συνεργασία, γνωρίζετε ότι είχα αφοσιωθεί στην αποστολή μου και στο έργο μου και φαίνεται πως ούτε εγώ δεν το αντιλήφθηκα, αλλά μας παρακολουθούσε και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η οποία εκτίμησε το γεγονός, για παράδειγμα, ότι επικεντρώθηκα στο έργο μου και όχι οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω χαρακτηριστικά το εξής. Σύμπτωση ήταν, Κωνσταντίνο. Ναι. Η πρώτη μου πρωτοβουλία δεν ήταν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν εκτός. Μετά από προετοιμασία πήγα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και υπέβαλα μια καταγγελία εναντίον Τούρκων αξιωματούχων για το έγκλημα του επικισμού στην Κύπρο. Η τελευταία μου σοβαρή πρωτοβουλία ήταν για το δράμα των αγνοωμένων της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, φαίνεται πως μια μερίδα εκτιμά αυτό που κάνω και εγώ συνεχίζω να παραμένω, όπως είπα και προηγουμένως, σταθερός στις αξίες μου και φυσικά στην Ευρώπη, για να διαμορφώσουμε ένα όσο καλύτερα τις πολιτικές μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει. Μάλιστα. Επειδή ακούω πολλές φωνές, για παράδειγμα, για την Ευρώπη, επαναλαμβάνω, η οποία μας απογοητεύει, αλλά τι με απογοητεύει και εμένα είναι ότι πολλοί που κάνουν αυτές τις επικρίσεις δεν συμμετέχουν καν στις εκλογές. Αλλά την επόμενη μέρα επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία.